Λοιπόν, εδώ στον αέρα επί του πιστηρίου, εμείς συνεχίζουμε την κουβέντα στο διάλειμμα. Κύριε Ραβάνη, ναι. Θα ακούω και ένα δάνειο. Είχα μια αναγκή χθες ότι εάν μετά τις 15 Φεβρουαρίου χιλιάδες μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που δεν θα έχουν καταφέρει να υπαρχούν στον νόμο Κατσέλη θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο απώλειας της επιχείρησής τους. Η παραχώρηση του δανείου θα έπρεπε να έχει γίνει μόνο υπό αυστηρούς όρους και με την προϋπόθεση να εισέλθουν νέα κεφάλαια και τεχνογνωσία. Τι εννοείτε? Εμείς λέμε το εξής, ότι αν τα φαν τα λεγόμενα τα οποία θα γίνουν εξαγορές από τις τράπεζες δεν προστατεύσουν τον μικροεπιχειρηματία ο οποίος είχε βάλει υποθήκη το σπίτι του, την πρώτη κατοικία ή ακόμα και τους εγγυητές, γιατί και εκεί παίζει ρόλο, τότε αυτοί οι άνθρωποι θα βρεθούν εκτεθειμένοι σε αυτά τα φαν και θα κινδυνεύσει και η πρώτη τους κατοικία και οι ίδιοι βασικά και ό,τι έχουν φτιάξει. Επομένως λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια προστασία, ότι είναι μεν αν η τράπεζα αποφασίσει να πουλήσει τα φαν, να υπάρχουν συγκεκριμένοι. Συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις, ώστε να προστατεύει και την πρώτη κατοικία, αλλά και να προστατεύει ακόμα και τον εγγυητή, ώστε να μην... Την πρώτη κατοικία όμως έχουν βάλει ένα όριο, όχι αξίες. Εντάξει, συμφωνούμε σε αυτό. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε όχι σε κάτι τέτοιο. Εμείς κοιτάμε να προστατεύσουμε τους συναδέλφους βιοτέχνες επαγγελματίες, οι οποίοι βρεθήκαν σε αυτή τη δίνη. Πόσες χιλιάδες είναι που έχουν βρει? Εμείς υπολογίζουμε ότι είναι γύρω στις 60 με 70.000 μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα κόκκινα δάνεια. Αυτό τώρα γιατί το έκανε η κυβέρνηση, αυτή την ομαστική ρύθμιση που φέρνει τώρα, πριν από λίγα λεπτά, το Υπουργείο Οικονομικών, ότι προστατεύουμε την πρώτη κατοικία, ας ανήκεται στον κλάδο του επιμελητηρίου και των βιοτεχνών, ότι από, για χρέη στο δημόσιο προστασία φέρνει αυτό για να περάσει τα υπόλοιπα? Τι γίνεται? Δεν μπορώ να ξέρω εγώ πώς σκέφτεται η κυβέρνηση. Πάντως, εγώ το θεωρώ θετικό αυτό. Είναι προς θετική πλευρά ότι ακόμα και αν οφείλει στο δημόσιο, γιατί μέχρι τώρα τουλάχιστον ξέραμε όλοι ότι αν οφείλει στο δημόσιο. Και χειροπέδες ακόμα πολλά. Ότι ακόμα και μην ξεχνάτε ότι και ειδικά και ακόμα για τις ανώνυμες εταιρείες, το διευθύνοντα σύμβουλο, τον πρόεδρο και τώρα και όλο το διοικητικό συμβούλιο. Έτσι, ότι έφερε ευθύνη και όλο το διοικητικό συμβούλιο. Ακόμα και ο μέτοχος. Έτσι, θεωρώ ότι αυτό είναι προς θετική κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να το δούμε αρνητικά. Εμείς αυτό που λέμε είναι απλώς ότι θα πρέπει πραγματικά, εάν χρειάζεται να πουληθούν τα δάνεια σε φανς ίσως, είναι όχι μόνο να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία, αλλά και συνάμα να προστατεύσουμε και τις επιχειρήσεις. Δηλαδή να υπάρχουν και κανόνες, ότι αν δούμε ότι είναι μια επιχείρηση η οποία μπορεί να επιβιώσει και με έναν ακόμα δανεισμό και να μπορέσει να αποπληρώσει και τα παλιά της χρέη, αλλά και να αρχίσει να προχωράει και να δημιουργεί. Να μην κλείνει η επιχείρηση, να μπορεί αυτή η επιχείρηση να συντηρήσει τις θέσεις εργασίας. Γιατί μην ξεχνάτε ότι θα χαθούν και πολλές θέσεις εργασίας. Εάν δηλαδή πιέσουν τις επιχειρήσεις και ζητήσουν άμεσα να πάρουν έστω και το 20-30% του δανείου και αρχίζουν οι κατασχέσεις, θα χαθούν και θέσεις εργασίας. Θα χαθούν και επιχειρήσεις. Εμείς λέμε ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι βιώσιμες, θα πρέπει τις επιχειρήσεις αυτές να τις διατηρήσουμε. Λοιπόν, ο κ. Κορχίδης σε μια ανακοίνωση, σε μια δήλωση που κάνουμε χθες, μιλάει ότι θα τα αγοράσουν από 10, από 20 μέχρι 40 και τα μη εξυπηρετούμενα από 8 μέχρι 15%. Και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό, διότι έχει μια διάταξη ο νόμος που λέει ότι μπορεί να φτιάξεις εταιρεία με κεφάλαιο το κατώτερο 100.000 ευρώ και να αγοράζεις. Το ερώτημα είναι γιατί μπαίνει αυτό το όριο, το 100.000 και όχι παραπάνω. Αρχίζει η πονηρή σκέψη που κυκλοφορεί και όχι σαν ότι πίσω από αυτήν την ιστορία κάποιοι μεγαλόσχημοι ολιγάρχες θα φτιάξουν μια εταιρεία και θα πάρουν τα δανειά τους με 10-15%. Παίζεται αυτό το παιχνίδι. Υπόθηκε και κάτι άλλο σε αυτό, έτσι για να το πούμε. Είπαν ότι λέει τα δάνεια που είχαν πάρει τα δύο μεγάλα κόμματα λέει θα πάνε και αυτά στα κόκκινα δάνεια. Είναι το ερωτηματικό. Εκεί δύσκολο είναι. Δύσκολο, για να ο κύριος Βιλιάδης εδώ και 15 μέρες, δεν να πούμε κι εμείς. Όμως ειγνά πάρα πολύ πλέον στις διάρκειες έλεγχο. Κύριε Κούρη, πάνω από το θέμα που βάλατε, υπάρχουν οι δικλεί, για να δημιουργηθούν αυτές οι εταιρείες που θα αναλάβουν τα φαντ, υπάρχουν τέτοιες δικλείδες. Υπάρχει ένα. Μέχρι 100.000. Είναι μέχρι 100.000, αλλά ο κάθε ένας που δεν μπορεί να έχει παραπάνω από 10% σε αυτές τις εταιρείες και είναι το όλο σύστημα που θα γίνει. Μα δεν θα φαίνονται οι πραγματικοί. Είναι το πιο αυστηρό. Και θα φαίνονται οι πραγματικοί και δεν θα φαίνονται. Θα φαίνονται και ονομαστικά. Δεν θα φαίνονται. Είναι πίσω όλο αυτό το σύστημα, το ΦΑΝ, είναι πάρα πολύ αυστηρό. Το αυστηρότερο που υπάρχει στην Ευρώπη. Πάντως, το θέμα είναι το εξής. Από τη στιγμή που θα τα αγοράσει 15-20, γιατί εγκαλεί μια πρόβλεψη το δανειζόμενο. Που λέει, έλα εδώ, το δώσουμε το 15-20, αντί να το πάρει το ΦΑΝ ή και 30%.
Δεν μπορεί να το κάνει αυτό η τράπεζα. Νομίζω ο κ. Αγενίδης που δουλεύει στις τράπεζες μπορεί να το ξέρει αυτό. Δεν είναι δυνατόν να γίνει, γιατί μπορεί να υπάρχει και ο δόλος. Ο Πόρσε είναι αυτό ο κύριο. Δεν μπορεί να το κάνει η τράπεζα. Υπολογίζει ότι θα βγάλουν το χρόνο γύρω στο κύριο Σκοκή, μάλιστα το πισμένο, 4,5 δι το χρόνο θα κερδίσουν τα φάνη. Θα ξαναφάνησε. Όχι απαραίτητα. Πάντως, ένας από τους λόγους που μπήκαν τόσο πολλοί επενδυτές στις ελληνικές τράπεζες οφείλεται στο γεγονός ότι οι ίδιοι πιστεύουν ότι υπάρχουν κρυμμένες υπεραξίες πίσω από τα προβληματικά δάνεια, τα οποία ουσιαστικά θα οδηγήσουν σε μια ενίσχυση των αποτελεσμάτων. Γι' αυτό και παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ χαμηλή τιμή και είχαν χάσει ήδη από την προηγούμενη ανακεφαλαιοποίηση, πήγαν και σε μια δεύτερη. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η χώρα και το 2016 θα είναι σε ύφεση. Ο μόνος τρόπος για να γλιτώσουμε από τη χαμένη δεκαετία και να μπούμε επιτέλους έστω το 17 σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης είναι προσέλκυση επενδύσεων και ρύθμιση των κόκκινων δανείων. Εάν δηλαδή με κάποιον τρόπο δεν καθαρίσουν τα χαρτοφυλάκια τους οι τράπεζες από τα κόκκινα δάνεια για να μπορέσουν την όποια ρευστότητα διασφαλίζουν να τη χορηγήσουν προς νέες επιχειρήσεις, προς νέα εγχειρήματα ή προς υγιείς επιχειρήσεις, τότε η χώρα δεν θα μπορέσει να επιστρέψει το 2017 και επειδή πριν από λίγο παρακολούθησα και μία τοποθέτηση, ομιλία του Μάρτιν Γουλφ, που είναι ένας από τους καλύτερους αναλυτές και βασικούς αρθρογράφους στους Financial Times και έκανε και μία τοποθέτηση για την Ελλάδα, είπε ότι η Ελλάδα θα επιστρέψει στα προ-κρίσης επίπεδα το 2030 εάν συνεχίσουμε όσο έχουμε. Μπορούμε να επισπεύσουμε τη διαδικασία την αναπτυξιακή μόνο εάν προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις. Πεδίο δόξης λαμπρό λοιπόν για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ να προσελκύσει νέες επενδύσεις από εδώ και στο εξής, εγχώριες, από το εξωτερικό, από όπου να είναι. Έρχονται φωνές. Αυτό είναι το ζήτημα. Μιλάει ο κύριος Αλαβαντόπουλος, γιατί ο κύριος Σαμαράς και κάνει το 2021. Πάντως, η ανακεφαλαιοποίηση που έγινε. Λοιπόν, ποια πολλές. Αν μου επιτρέπετε. Και με το λύση που γίνεται με τα κόκκινα δάνεια, πάει πακέτο όλο αυτό, νομίζω ότι... Βάλτε μια ανωτελεία. Πάω στον κύριο Αλαβαντόπουλο. Βέβαια, αφενιστήκαν όλες τις τράπεζες. Κύριε Αλαβαντόπουλε, λοιπόν, δεν θα πάμε στο 2021 του κύριου Αν Σαμαρά. Και πάλι πάμε... εκεί πλανάται η υποψία, σε εισαγωγικά και όχι κανένα υποψία, ότι είναι Έλληνες μέσα. Πίσω με ανακεφαλαιοποίηση. Αν δείτε σε όλες τις τράπεζες, πάντως το ποσοστό που είναι πάνω από 50% Έλληνες. Λοιπόν, να το δούμε σε λίγο αυτό. Πάμε στον κύριο Αλαβαντόπουλο, του έχουμε πάρει το λόγο από πριν. Λοιπόν, τι γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία? Εσείς είστε ξεκάθαρα υπέρ του κύριου Τσικώστα, έτσι? Κάποιες δημοσκοπήσεις, όχι όλες, δείχνουν τον κύριο Μεμαράκη μπροστά και ο Μάκης Κουρής είπε πριν η Κυριακή τον στεναγμό για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί γίνεται? Ασφαλώς είναι. Γιατί δεν βλέπετε τέτοια μάχη που γίνεται, τέτοια μέχρι που ξύλο δεν παίζουν μεταξύ του. Και 90 μέρες προεκλογική περίοδο, εγώ να συμπληρώσω. Θα έλεγα ότι είναι και ανιαρή, υπό την έννοια δεν υπάρχει, θέλουμε πιο... Όχι, γιατί πότε φορά 50 μέρες τώρα, να τρέχουμε. Εντάξει, Χριστουγεννιάτικα τώρα να πάρουμε ψωγιά. Θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εγώ καταρχήν θα σας πω ότι έχω διαφωνήσει με τη διαδικασία, θεωρώ ότι η διαδικασία αυτή είναι λάθος. Είστε υπέρ του συνεδρίου, για παράδειγμα? Εγώ είχα πει να πάμε σε συνέδριο. Και είστε ειλικρινείς αυτό? Είχα πει εξ αρχής να πάμε σε συνέδριο, γιατί έπρεπε να συζητήσουμε και ιδεολογικά και προγραμματικά και οργανωτικά και να δούμε μέσα από μια σοβαρή πλατφόρμα να αναδείξουμε αυτόν ο οποίος καλύτερα θα μπορούσε να εκφράσει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτήν την πυραμίδα, αυτό το πρόταγμα. Από εκεί και πέρα δεν έγινε αυτό. Πήγαμε σε αυτή την εκλογή, η οποία δυστυχώς έχει εξελιχθεί σε 4 παράλληλους μονόλογους. Παρά τα αυτά έχουν ακουστεί ενδιαφέρουσες θέσεις και διαφορετικά και διαφορετικές και ιδεολογικές και προγραμματικές τοποθετήσεις των 4 υποψηφίων. Και από εκεί και πέρα πάμε την Κυριακή να εκλέξουμε πρόεδρο. Βεβαίως έχουμε υποστεί. Απλώς όλοι μιλάνε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι κατέστησε η χώρα και αυτά τα πράγματα. Αντί να πούνε την επόμενη μέρα πια τι υπόσχονται. Όχι, όχι. Όχι, δεν έχω ακούσει συγκεκριμένα και εδώ που έχουν περάσει. Και οι 4 έχουν παρουσιάσει διαφορετικές θέσεις. Θα έλεγα ιδιαίτερα οι 2 παρουσίασαν συγκροτημένες τοποθετήσεις. Και ο κ. Τσικώστας και ο κ. Μητσοτάκης έχουν δώσει συγκεκριμένο και ιδεολογικό και προγραμματικό στίγμα, θα έλεγα πιο συγκεκριμένο από τους 4, κατά τη δική μου πάντοτε άποψη. Εσείς γιατί στηρίζετε τον κύριο Τζικώστα? Θα σας πω. Εγώ θεωρώ καταρχήν ότι χρειάζεται μία ανανέωση. Χρειάζεται η σκυτάλη να περάσει τη νέα γενιά
για να μπορέσει η παράταξη να ανανεωθεί και να μπορέσει να προχωρήσει μπροστά. Θεωρώ ότι είναι ένας νέος άνθρωπος, δεν είναι μόνο νέος, έχει αποδείξει και τις ικανότητές του, έχει κυβερνήσει. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι δεν είναι βουλευτής? Ότι δεν είναι βουλευτής. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα, αλλά αυτό μπορεί να λυθεί. Με τον τρόπο τον οποίο έχει προκρίνει. Άρα πάμε για διαρχία όμως στη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Κοιτάξτε, το πιο κρίσιμο θέμα δεν είναι να συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα υπό την Προεδρία του Αρχηγού που θα συνεδριάζει. Ναι. Το θέμα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα να λειτουργεί συλλογικά και αποφάσεις να λαμβάνονται με ένα συλλογικό τρόπο. Κύριε Ραβανιτόπουλε. Γιατί θα σας ενθυμίσω, γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς κάποτε με τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων και με τη λειτουργία της εσωκομματικής, της εσωτερικής δημοκρατίας. Το σημαντικό δεν είναι να συνέρχεται η κοινοβουλευτική ομάδα να χειροκροτεί τον αρχηγό, τον εκάστοτε αρχηγό και μετά να πηγαίνουμε οι βουλευτές να ψηφίζουμε. Θα πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή συζήτηση. Άρα το πιο σημαντικό είναι η κοινοβουλευτική ομάδα, την παρουσία πάντοτε του αρχηγού, να συνομιλεί, να συναποφασίζει. Και βεβαίως οι αποφάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας θα εκφράζονται στη Βουλή για τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Πέρα από αυτό που περιγράφετε και είναι άποψή σας και μακάρι αν ο κύριος δικός σας βγει να γίνει και πράξη αυτό και να μην έχουμε άλλα σκηνικά. Εσείς έχετε θητεύσει και στον Κώστα Καραμαλή και αυτή την εβδομάδα, πολύ εύστοχα το ανέφερε ο Μάκης Κουρής πριν, ήταν το επίκεντρο στα νεοδημοκρατικά πράγματα. Από την αρχή ο κύριος Καραμαλής ξεκαθάρισε πως ο κύριος Μεμαράκης αποτελεί την πλέον ενωτική λύση για τη Νέα Δημοκρατία. Σας άκουσα και στο ραδιόφωνο στα παραπολιτικά, αν δεν κάνω λάθος, εχθές προχθές, και ο κύριος... Στο Real. Και στο Real και στα παραπολιτικά, ναι. Και στο Real. Και ότι ο κύριος Καραμαλής, ότι έχει να το πει, το λέει ο ίδιος, χωρίς κύκλους. Κοιτάξτε, εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Εγώ θεωρώ ότι ο Καραμαλής είναι ένα εθνικό κεφάλαιο. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι είναι μια πολιτική εφεδρεία από τις λίγες που διαθέτει ο τόπος. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι τον αναμειγνύουν σε μια εσωκομματική αντιπαράθεση δεν προσφέρουν υπηρεσία ούτε στον τόπο, ούτε στην παράταξη, ούτε στον Καραμαλή. Ο Καραμαλής, ό,τι είναι να πει, πάντοτε το λέει ο ίδιος. Αυτό το οποίο έχει πει ο Καραμαλής και είναι σωστό και είναι ο μόνος που μπορεί να το εγγυηθεί, ως πρόεδρος και πετυχημένος και πρόεδρος κόμματος και πρωθυπουργός, είναι η ενότητα του κόμματος. Και νομίζω ότι η παρουσία του και πάντοτε οι παρεμβάσεις του είχαν αυτήν την έννοια. Και νομίζω ότι αυτό έχει γίνει σεβαστό και θα γίνει σεβαστό από όλους. Συνεπώς τώρα να κάθεται ο κάθε υποψήφιος και να λέει εμένα με στηρίζει ο Καραμαλής ή δεν με στηρίζει ο Καραμαλής, θεωρώ ότι δεν προσφέρει υπηρεσία ούτε στον τόπο, ούτε στην παράταξη, ούτε στον Καραμαλή. Ναι, αλλά... Νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνει τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν τον ένα ή τον άλλο υποψήφιο δεν είναι τόσο τα στηρίγματα που έχει, ποιος στηρίζει ποιον, αλλά οι θέσεις τους. Εδώ ήταν χθες ο κύριος Δυτικός, εκεί που κάθεστε εσείς. Ναι. Για την επόμενη μέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί που κάθεστε τώρα εσείς εχθές ήταν ο κύριος Δυτικός. Και ρωτώμενος εδώ από το Μάκη τον Κουρή και το Σύρτο Ξενάκη, είπε ότι ο κύριος Καραμαλής δεν στηρίζει, λέει, κανέναν. Καλά, δεν άκουσα χθες. Εδώ δεν ήσουν, δεν στηρίζει κανέναν από την αρχή της διαδικασίας. Ο κύριος Καραμαλής, για παράδειγμα, την αρχή δεν είπε για τον κύριο Μαρκάκη. Εγώ διαφωνώ με τον κύριο Βαγιτόπουλο στην τοποθέτησή του. Δεν μπορεί ένα που έχει διτεύσει αρχηγό που έχει την τύχη στα χέρια του τη Νέα Δημοκρατία τόσα χρόνια να μην έχει άποψη για την επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας. Διότι αν πάει σε διάσπαση, εγώ νομίζω ότι... Δεν πρόκειται να πάει σε διάσπαση. Αυτά καταρχήν θα ξεκαθαρίσουν. Μην βάζει το χέρι στο Ευαγγέλιο. Ο κ. Γελάει γιατί έχει περάσει από τις διαδικασίες του μεγάλου και του μικρού κόμματος. Για έναν πολύ απλό λόγο, κύριε Κουρή, δεν θα πάει η Νέα Δημοκρατία ποτέ σε διάσπαση. Μα είχε διασπαστεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Κατά το παρελθόν, πάρα πολλοί το επιχείρησαν. Και είναι γνωστή η τύχη που τους επιφύλαξε η ιστορία. Σε αυτό έχετε ένα δίκιο. Όποιος φεύγει από το Μαντρί. Όπως έλεγε ο Αδέρφος. Ή τον τρώει ο λύκος ή γυρίζει πίσω στο Μαντρί με την ουρά στα σκέλια. Να σας πω, ο κύριος Σαμαράς έχει μάθει, λέτε, από αυτή τη διαδικασία. Προφανώς. Όχι, γιατί σας το λέω, γιατί είναι πολλά τα σενάρια που ακούγονται με τον κύριο Σαμαρά. Δεν υπάρχει καμία τέτοια ούτε δυνατότητα ούτε πιθανότητα διάσπασης. Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, λέτε. Και οι τέσσερις φίλοι και συμμαχητές και συνάδελφοι, πρώην συνάδελφοι, εγγυώνται την ενότητα και δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά.
Εδώ η χώρα αντιμετωπίζει μια βαθιά κρίση, συνεπώς αυτό το οποίο προέχει είναι να λήξει αυτή η εκκρεμότητα και η αξιωματική αντιπολίτευση συντεταγμένα με όποιον προκρίνουν οι ψηφοφόροι να αποκτήσει την αξιοπιστία από τις αναλογίες αξιωματική αντιπολίτευση. Συνεπώς, εγώ δεν βλέπω ούτε διασπάσεις. Θεωρώ ότι, όπως σας είπα, η διαδικασία έγινε όπως έγινε. Είχαμε και αυτό το κάζο που πάθαμε. Φιάσκο, το οποίο, ναι. Φιάσκο, το οποίο τελικά, κλείνοντας, σε αυτό το κομμάτι, ποιον βλέπετε την Κυριακή σαν δίδυμο για τον επόμενο κύριο. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να υπουλωθεί αυτό. Και θα ήθελα να καλέσω όλους τους συμμαχητές της Νέας Δημοκρατίας. Μέσω της συμμετοχής, θα μου πείτε. Της συμμετοχής. Γιατί, για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι διότι εδώ ψηφίζουμε και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και δυνάμει πρωθυπουργό. Ναι. Ο δεύτερος είναι γιατί μια πλατιά συμμετοχή, μια μεγάλη συμμετοχή, δίνει και ευρεία νομιμοποίηση. Κύριε Υπουργέ, κλείνοντας, αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ποιον βλέπετε στην Κυριακή, τρεις μέρες και σήμερα, μην να ανοίξουν οι καλά τις κάλπες. Σαν δίδυμο. Μπορεί να μην πει τον κύριο Τζιζικό, εφόσον στηρίζει. Δίδυμο, λέω δίδυμο. Δεν λέω ποιο θα είναι πρώτο. Ναι, δίδυμο. Ποιον βλέπετε ότι θα είναι το δίδυμο τη Κυριακή αυτή για τον επόμενο γύρο. Τζιζικό σα Μητσοτάκη. Τζιζικό σα Μητσοτάκη. Είστε ανατρεπτικό. Εσύ μου λέγει ο Σίζα ποιο στηρίζει. Είναι προφανές. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνηθίζει να φυτρώνει εκεί που δεν το σπέρνουν. Δηλαδή, έχει εκφράσει άποψη. Για να κάνω μια παρατήρηση πολιτική, η άποψη του εθνικού κεφαλαίου που λέγεται Καραμαλή δεν θα ληφθεί υπόψη καθόλου στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το είπε ο κύριος Κούρης πριν δύο λεπτά. Εσείς τι γνωρίζετε την άποψη? Εγώ δεν την γνωρίζω, αλλά από ό,τι φημολογείται. Και βέβαια διαφωνώ με την άποψη ότι είναι πετυχημένο πρωθυπουργό ο κύριος Καραμαλή σε αυτή τη χώρα. Αν κάνουμε μια κουβέντα, θα το συζητήσουμε. Οπότε θέλετε. Α, εσείς το πήγατε πιο πέρα τώρα. Ήταν λοιπόν αποτυχημένος πρωθυπουργός. Αν μου επιτρέπετε. Προσέξτε, μας λέει ότι είναι αποτυχημένος πρωθυπουργός ο κύριος Καραμαλής, αλλά δεν θα ακούσετε την άποψή του. Διαλέξτε. Ή είναι πετυχημένος πρωθυπουργός και πρέπει να ακούσουμε την άποψή του, ή είναι αποτυχημένος πρωθυπουργός, οπότε δεν πρέπει να ακούσουμε την άποψή του. Άρα λοιπόν αυτό το οπορτουνιστικό ότι όπου μας συμφέρει να ακούτε τον Καραμαλή και αυτό ακούγεται από τους αντιπάλους. Τους όψιμους καραμαλικούς, γιατί εγώ ανήκω, ξέρετε, στους παραδοσιακούς καραμαλικούς. Αυτό το έχετε φυτέψει δίπλα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εντάξει, χρησιμοποιείτε τον Καραμαλή για να μας πείτε 10 πράγματα. Εγώ πιστεύω, ότι η Πρωθυπουργία Καραμαλή έφερε μεγάλο κακό στη χώρα. Αυτό κάνετε λάθος. Και αυτό μπορούμε να κάνουμε μακράς. Και στο ασφαλιστικό σύστημα πολύ μεγάλο κακό. Για το τι αντιμετώπισε ο Καραμαλής, γιατί αν είχατε ακούσει τον Καραμαλή το 2009, σήμερα δεν θα είχαμε φτάσει. Όχι εσείς προσωπικά. Δεν είπε τίποτα το 2009 ο κύριος Καραμαλής. Κάντε λάθος. Γιατί ο Καραμαλής έθεσε τον δάχτυλο από τον τύπο των ύλων, αλλά ο κύριος Παπανδρέου μας έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν. Λοιπόν, αν είχαμε ακούσει τον Καραμαλή το 9, η χώρα δεν θα είχε μπει σε αυτή την περιπέτεια. Οι επιστολές Γιούγκερ, οι οποίες δόθηκαν στη δημοσιότητα μετά, δεν θα είχαμε μπει σε αυτή την περιπέτεια. Έδειξαν πάμε το μέγεθος του προβλήματος. Λοιπόν, πηγαίναμε για διψήφιο έλλειμμα και στέλνατε χαρτιά που λέγανε ότι αφήστε γιατί είναι μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, ας ακούγατε τότε τι λέγαμε. Και δεν θα είχαμε φτάσει ως εδώ. Το 2007 είναι η ρίζα του προβλήματος. Λένε όλοι κύριε Γουρή και λένε για την άποψη του Προέδρου. Του κύριου Καραμαλή. Δεν σας έχει προβληματίσει οι επιθέσεις από τα κανάλια? Γιατί μίλησε ο Καραμαλής? Δεν σας έχει προβληματίσει καθόλου? Εγώ δεν είπα. Τυχαία ξαφνικά αυτή τη βδομάδα. Εγώ είδα ότι αναφέρουν συνέχεια ότι κύκλοι του Καραμαλή. Και αναφέρονται ότι κύκλοι. Καλά, με συγχωρείτε, εσείς το παρόν δεν έχεις. Όχι, μια στιγμή, όχι, μια στιγμή. Δεν πρώτη φορά. Μια στιγμή, πρώτη φορά. Δεν έχει πάρει θέση σε πάρα πολλά θέματα, με κύκλους. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Για να μην σε αυτά τα πέντε χρόνια. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, γιατί ξέρετε, οι κύκλοι είναι ομόκεντροι υπάλληλοι. Καταρχήν πήγανε όλοι υποψήφοι. Γιατί πήγαν όλοι υποψήφοι στον Καραμαλή? Στο ιερό. Γιατί πήγανε? Γιατί έπρεπε να πάνε. Γιατί να πάνε? Για να πάρουν ευλογία. Γιατί είναι. Γιατί έπρεπε και αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν είναι την ευλογία. Για λόγους σεβασμός και τάξεως έπρεπε να πάνε στον Καραμαλή και να συζητήσουν και την υποψηφιότητά τους και να ακούσουν και τη γνώμη του. Με αυτή τη λογική όμως, ο κύριος Τζιτζικώστας, για παράδειγμα, δεν άκουσε. Και για λόγους δημοτικούς και για λόγους τάξης. Αυτό, προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι, ότι ο Καραμαλής θα σταματούσε τον οποιοδήποτε υποψήφιο. Όχι. Λοιπόν, έχετε δίκιο σε αυτό. Δεύτερον, πάντα αυτό είπαμε στην αρχή. Ναι, την άποψή του και από εκεί δεύτερον, ακούει. Θα μου επιτρέψετε, ναι. Γιατί σας είπα και γνωρίζετε. Ναι. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Ότι ο Καραμαλής, ακριβώς για να μην υπάρχει όλη αυτή η παραφιλολογία
για όσους δεν το γνωρίζουν, τοποθέτησε εκπρόσωπο τύπου λίγες εβδομάδες πριν τον κύριο Παπαδημητρίου. Κύριο Ζασίς Παπαδημητρίου. Για να εκφραστεί και να κάνει μια παρέμβαση στα εσωκομματικά που εγώ σας λέω, επειδή το γνωρίζω καλύτερα από όλους σας, δεν θα έκανε τέτοια παρέμβαση ο Καραμάλης στα εσωκομματικά. Γιατί έχει την πολιτική ευφυΐα να μην κάνει μια τέτοια παρέμβαση στα εσωκομματικά. Όμως σαν ερμηνεία δική μου, εάν στραβώσει η Νέα Δημοκρατία, θα φορτωθεί την ευθύνη γιατί δεν μίλησε. Επειδή γνωρίζετε ότι δεν είμαι και βιογράφος του Κωνσταντίνου Καραμαλή, θεωρείτε ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν είχε άποψη στην εσωκομματική αντιπαράθεση Ράλη Αβέροφ? Πώς δεν είχε? Δεν την εξέφρασε. Με άλλο τρόπο την εξέφρασε. Γιατί κατάλαβε ότι δεν θα πέρναγε. Άρα λοιπόν, δεν έχει σημασία αυτό. Κυρία Λιάκο, έχουμε τον κύριο Καραμαλή μαζί μας. Και το ολοκληρώνω αυτό, ότι ο Κώστας Καραμαλής είναι εγγυητής της σταθερότητας και τη ενότητα τη Δημοκρατία. Λοιπόν, κάτι το οποίο ασπάζονται και τέσσερις υποψήφιοι. Θέλω να γυρίσουμε και πάλι. Αυτό είναι το σημαντικό για την Θέλω να γυρίσουμε πάλι. Αν μπορούμε να συνδεθούμε, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Σταμάτης Κάρματζης. Είναι ο αντιπεριφερειάρχης Χίου. Κύριε Κάρματζη, μας ακούτε? Βεβαίως, σας ακούω. Καλησπέρα στο πάνελ. Σας καθυστερήσαμε λίγο, αλλά είναι ζωντανή εκπομπή. Δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν πειράζει. Σήμερα. Είναι καταρχήν η πρώην συνάδελφος του κ. Ραβανιτόπουλου. Του κ. Ραβανιτόπουλου. Βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Στοιχείο. Μετά τον κ. Μουσουρούλη, διαδέχεται τον κ. Μουσουρούλη. Τον κ. Μουσουρούλη. Λοιπόν, κύριε Κάρματζη, σήμερα υποδεχθήκατε και εσείς, αλλά και σαν την περιφέρεια Χίου μαζί με τους άλλους αυτοδιοικητικούς του νησιού και τους πολιτικούς άνδρες. Τον κύριο Τσίπρα, οπότε στο παρόν και στη Χίο και στη Λέρο, έτσι. Ποια ήταν η διαπιστώσεις από όλο αυτό? Κοιτάξτε, πράγματι σήμερα σε μια επίσκεψη αστραπή ο Πρωθυπουργός της χώρας επισκέφθηκε τη Χίο για να δει από κοντά το hot spot που ετοιμάζεται περίπου 8 χιλιόμετρα, 7 χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Χίου. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι η Χίος έχει πληγεί από τα κύματα των προσφύγων μεταναστών από τον Ιανουάριο μέχρι και σήμερα, όπου έχουν περάσει 110 με 115 περίπου χιλιάδες πρόσφυγες. 115.000 πρόσφυγες. 115.000. Την αντίστοιχη περίοδο την περσινή είχαμε περίπου 6.200. Μιλάμε, αντιλαμβάνεστε, το μέγεθος της περσινής χρονιάς. Δυσθεώρητα νούμερα, ναι. Νομίζω από τον Αύγουστο είναι οι περισσότεροι. Από τον Αύγουστο... 85.000 με 90. 85.000. Από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα είναι 85.000. Αυτό πώς εξηγείται αυτές τις ροές? Πώς εξηγείται όσο εκτινάχθησαν σε αυτά τα νούμερα? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ήταν μια ευκαιρία για την γείτονα χώρα να δημιουργήσει πρόβλημα και στην πατρίδα μας. Πολύ απλά και ξεκάθαρα. Και νομίζω ότι αυτό είναι καταγεγραμμένο και βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και φυσικά με τον τρόπο τον οποίο διοχετεύουν όλο αυτόν τον κόσμο κατά κύματα. Πολύ απλά, να σας πω κάτι, με αυτά τα καριδότσοφλα τα οποία πνίγονται άνθρωποι και παιδιά, οι τουρκικές αχθεωρίες συνοδεύουν αυτές τις βάρκες μέχρι τα ελληνικά. Συνοδεύουν, βεβαίως, βεβαίως, είναι απλά πράγματα. Και φυσικά από εκεί και πέρα τους αφήνουν. Και υπάρχουν βέβαια και άλλα νέα που μπορεί κανείς να πει. Με τον τρόπο που επιβιβάζονται σε αυτά τα καριδόσοφλα, τα οποία είναι περίπου μιας χρήσεως αυτές οι βάρκες που έρχονται. Και εκεί επιβιβάζονται 70 έως 80 άνθρωποι, που ζήτημα αν μπορούν να χωρέσουν 30 άνθρωποι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με τους καιρούς που ταξιδεύουν, γι' αυτό υπάρχουν και αυτά τα ατυχήματα και αυτά τα ναυάγια σε καθημερινή. Οι ευθύνες που αποδίδονται σε εμάς απ' έξω μπορούν να αντιμετωπιστεί, μπορεί η χώρα μας να αντιμετωπίσει, να σταματήσει αυτές τις ροές? Κοιτάξτε, η θάλασσα του Αιγαίου και με τον τρόπο με τον οποίο έρχονται, είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο να αντιμετωπιστεί για τον εξής απλούστατο λόγο. Όταν τα σκάφη του λιμενικού, βέβαια, οι άνθρωποι έχουν υπερβεί αυτών. Μιλάμε ότι είναι περισσότερο από υπεράνθρωποι. Μάγους μπορεί κανείς να τους χαρακτηρίζει, διότι εργάζονται 48 ώρες το 24ωρο. Έχουν εξουθενωθεί και εκείνοι και οι οικογένειές τους. Και φυσικά όλοι όσοι τελικά είναι γύρω από αυτό το πρόβλημα. Όταν πλησιάζουν αυτές τις βάρκες, ξέρετε ότι επειδή είναι πλαστικές, τους έχουν ουθετήσει τους ανθρώπους που είναι επιβασμένοι.
με το που πλησιάζει το σκάφος, κόβουν τη βάρκα και βυθίζεται, πέφτουν με τα σωσίβια στη θάλασσα. Οπότε είναι ναυαγία. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, θα πρέπει να περισυλλεγούν. Αυτό γίνεται σχεδόν σε καθημερινή βάση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να αποτραπεί παρά μόνο να συμμορφωθεί η Τουρκία στις ευρωπαϊκές και στις διεθνείς βέβαια εντολές που επιτάσσουν το αυτονόητο ότι δεν πρέπει να περνάνε με τον τρόπο που περνάνε. Αντίθετα, διαπιστώνει κανείς τους χιλιάδες. Μιλάμε ότι αν εμείς έχουμε 110.000, η Μυτιλήνη έχει πάνω από 350.000. 350.000. Βεβαίως. Οι καταβλισμοί αυτοί που φτιάχνονται θα μένουν μόνιμα οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Είχαν καταγραφεί και μετά θα διοχετεύονται πώς, πού. Εμείς εδώ, παρότι όταν αρχίσαν τα μεγάλα κύματα, ούτε αρμοδιότητα είχαμε, ούτε ευθύνη και φυσικά δεν είχαμε πόρους. Προσωπικά από τον Αύγουστο, όταν εγώ διείδα ότι τελικά αν δεν παρέμβουμε και έπρεπε, είχαμε χρέος απέναντι στην κοινωνία και απέναντι στην πατρίδα. Αυτό λοιπόν έπραξα και πράξαμε ως Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ως Περιφερειακή Ενότητα Χίου, διότι το ίδιο πρόβλημα και η Μυτιλήνη έχει και η Χίος και η Σάμος. Η Περιφερειάρχη, η κυρία Χριστιανά Καλογύρου, μαζί με τους αντιπεριφερειάρχης τοπικούς όπως είναι η Χίος, η Μυτιλήνη και η Σάμος, δώσαμε ένα τιτάνιο αγώνα όλο αυτό το διάστημα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το πρόβλημα και με τις δικές μας δυνάμεις και χρήματα από τον πενικρό προϋπολογισμό που έχουμε. Στοιχείο, όπως η Χίος δεν κόσμησε τα δελτία ειδήσεων των μέσων μαζικής ενημέρωσης της Αθήνας. Κύριε Καραματζή. Ναι, πάνω σε αυτό που λέτε, γιατί εδώ σας δίνουμε, έχετε το χώρο και το χρόνο να πείτε αυτά που να πείτε και έχετε δίκιο που το επισημαίνετε. Από τον κύριο Τσίπρα τι αποκομίσατε? Ήταν μια δηλαδή fast track επίσκεψη και τίποτα άλλο, ή θα υπάρξουν αποτελέσματα για την περιοχή εκεί πέρα και λύση του προβλήματος? Να καταλάβουμε τι γίνεται κλείνοντας αυτή τη σύνδεση. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Το θέμα είναι πώς κλείνει ένα πρόβλημα. Θα δημιουργηθεί ένα hot spot το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι στα νησιά μας. Το οποίο πόσο κόσμο θα χωράει? Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, προβλέπονται να είναι 4-5 χιλιάδες, διότι φέρνουν ήδη πέρα από το κτίριο ένα παλιό εργοστάσιο αλουμινίου, το οποίο είναι τεράστιο και όταν επισκευαστεί χωράει κάποιες χιλιάδες ανθρώπους. Έχουν ήδη τοποθετηθεί 40 προκάτ σπίτια των 30 τετραγωνικό έκαστο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ το θέμα είναι θα περνάνε και θα φεύγουν. Αυτά ποιος τα πληρώνει? Αυτά τα πληρώνει η πολιτεία, το κράτος, το κεντρικό κράτος. Εμείς τα πληρώνουμε αυτά. Και υποτίθεται πως ενισχύει όμως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, κύριε Καραματζή, να σας ευχαριστήσουμε. Αντοχές και καλό κουράγιο εν μέσω εορταστικής περίοδου. Εμείς φυλάμε θερμοπύλες. Καλά το θέλετε. Και φυλάμε θερμοπύλες με τρόπους που τους ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Όπως είπατε, εγώ παρέδωσα τη βουλευτική μου έδρα για να υπηρετήσω τον τόπο μου εδώ στην Ακριτική Χίο. Το Αιγαίο βέβαια χρειάζεται τον κορμό της μάνας Ελλάδας. Είμαστε η σκατιά της Ευρώπης, μιας Ευρώπης η οποία τώρα θυμήθηκε ότι πρέπει να φυλάξει τα σύνορα. Και φυσικά επειδή το πρόβλημα πια έχει μεταφερθεί στην καρδιά της Ευρώπης, γιατί μέχρι χθες δεν μας γνώριζαν ή δεν ήξεραν το πρόβλημα ή έκαναν ότι δεν το γνώριζαν. Λοιπόν, κύριε Καραματζή. Ναι. Λοιπόν, αυτά και κάποια άλλη στιγμή θα πούμε τα περισσότερα. Έγινε. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από την Ιχείο και το ταξίδι αστραπή του Πρωθυπουργού. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Το τελευταίο. Σας έχει γίνει σαν πρωθυπουργό οικονομικό. Θέλω να μας σχολιάσει για την απόφαση της Υπουργικής Επικρατείας για τις αντικειμένες αξίες και τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν καθώς στα οικονομικά από τη σήμερα. Καθώς επιστρέψουμε, βεβαίως. Καθώς επιστρέψουμε. Μεγάλο αυτό ζήτημα. Κύριε Υπουργέ, μετά το διάλειμμα επιστρέφουμε και έχετε όλο τον χρόνο. Λοιπόν, σε 2-3 λεπτά πάλι πίσω επί του πιεστηρίου.